Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Ο καιρός ευνόησε τις συνθήκες για θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Και πολλοί ήταν εκείνοι που μπήκαν στον πειρασμό. Λίστα αναμονής υπάρχει πλέον για όσους θέλουν να κλείσουν τραπέζι, τόσο στα καταστήματα του παραλιακού μετόπου, όσο και στα προάστια, καθώς στα εστιατόρια του ψυχικού. Και όχι μόνο, δεν υπάρχει ούτε σκαμνάκι. Πεσμένη ωστόσο είναι η κίνηση στο κέντρο που περιμένει το άνοιγμα του τουρισμού, ενώ σειρά για να ανοίξουν παίρνουν σιγά-σιγά σειρά δραστηριοτήτων. Το πρώτο Σαββατοκύριακο με ανοιχτές τις οργανωμένες παραλίες και ανοιχτή την εστίαση εκμεταλλεύτηκαν οι Αθηναίοι, οι οποίοι πήραν τους δρόμους από το πρωί με κατεύθυνση παραλιακά σημεία της Αττικής, ώστε να απολαύσουν στιγμές ανάσας. Εξεδόθηκε μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δίνει όλες τις λεπτομέρειες. Την ευθύνη για την εποπτεία των μέτρων πάντα την έχει η ελληνική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, η ελληνική αρχή διαφάνειας, η εθνική αρχή διαφάνειας, συγγνώμη, και βέβαια την τελική ευθύνη ακόμα και τα πρόστιμα τα οποία προβλέπει η νομοθεσία τα έχουν οι διαχειριστές των οργανωμένων παραλίων. Οι υψηλές θερμοκρασίες αύξησαν στο κατακόρυφο και την κίνηση στις οδικές αρτηρίες προς τις Πλάζ. Μεγάλο ποτηλιάρισμα παρουσιάστηκε και σε σημεία της Λεωφόρου Βουλιαχμένης και στην Ποσειδώνος, από τον Άλυμο μέχρι και την Κλειφάδα. Για τη μετακίνηση στις οργανωμένες Πλάζ απαιτείται η αποστολή SMS το 13033 με τον κωδικό 6. Στις οργανωμένες παραλίες οι ομπρέλες μεταξύ τους έχουν απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρα και σε κάθε ομπρέλα έχουν τοποθετηθεί 2 ξαπλώστρες, αλλά μπορούν να γίνουν και περισσότερες μόνο εάν πρόκειται για οικογένειες. Οι ξαπλώστρες απολυμαίνονται πριν καθίσει ο επόμενος πελάτης, ενώ σε αντίθεση με το προηγούμενο άνοιγμα, για τους εργαζόμενους πλέον είναι υποχρεωτικά τα self-test. Όπως και στα καταστήματα εστίασης, απαγορεύεται και εκεί η μουσική, καθώς και οι όρθιοι στα beach bar. Οι βηματισμοί σιγά-σιγά ανοίγουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Τα ραντεβού στο λιανεμπόριο με το 13032 θα ισχύουν έως τις 14 Μαΐου. Προς κατάργηση βαίνει και το μήνυμα στο 13033, ενώ από τις 15 Μαΐου που ανοίγει και ο τουρισμός, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ήταν καλό να υπάρχει και η μουσική. Οι επιχειρήσεις από το Λαύριο μέχρι τον Οροπό και από τον Άλυμο μέχρι το Σούνιο παρουσιάζουν πληρότητα άνω του 90%. Εδώ και λίγα 24 ώρα, οι πελάτες έχουν κάνει κρατήσεις για το Σαββατοκύριακο, δημιουργώντας χαμόγελο στους επιχειρηματίες, οι οποίοι άνοιξαν την περασμένη Δευτέρα μετά από 6 μήνες κλεισίματος. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι έτοιμος να ξεκινήσει και πάλι δράση τις ερχόμενες ημέρες από τις 10 Μαΐου. Που ξεκινούν οι προπονήσεις. Από τη Δευτέρα ανοίγουν και τα κολυμβητήρια και οι αθλούμενοι πολίτες με τις ίδιες συνθήκες τέστινγκ όπως και οι αθλητές, ενώ οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ. Από 17 Μαΐου ξεκινούν οι αθλητικές ακαδημίες με προπονήσεις σε μικρά γκρουπ έως και 10 ατόμων. Οι αποφάσεις για τα κτήματα όπου διοργανώνονται γάμοι και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και τα γυμναστήρια, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, σε κλειστούς χώρους θα επιτραπεί πρώτα η εκγύμναση εμβολιαστέ ακόμη και με τη μία δόση του εμβολίου. Σε διαδηλώσεις τώρα λειτουργία επιστρέφουν από την Δευτέρα 10 Μαΐου τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά αλλά και τα γυμνάσια. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό φυσικά πρέπει την Δευτέρα να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας βεβαίωση του αρνητικού τεστ. Στην ενημέρωση ότι θα γίνεται δωρεάν διάθεση 2 self-test από την Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, προχώρησε πριν από λίγη ώρα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Οι δικαιούχοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν δύο αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους από την 5η 13 Πέμπτου μέχρι και την 4η 19 Μαΐου. Από τις 10 τώρα Μαΐου επαναλειτουργούν τα διαζώσεις τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών. Στις 17 Μαΐου ανοίγουν οι βρεφονιπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ενώ από την ίδια ημερομηνία επανεκκινούν οι πρακτικές, οι κλινικές και οι εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η διαζώση επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ μίλησε στην εκπομπή του Blue Sky Παρεμβάσεις και αναφέρθηκε λεπτομερώς στα κέρια ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες οικογένειες. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι θετικό το τεστ. Στην περίπτωση αυτή τότε, μέσα σε ένα διάστημα 24 ώρων, εάν αυτό είναι δυνατόν, πηγαίνουν σε μια δημόσια δομή, επανεξετάζονται δωρεάν εφόσον η δομή είναι δημόσια και το αποτέλεσμα, αν μένει είναι αρνητικό, που σε επιτρέπει να επιτρέψουν στη διαδικασία στην τάξη, στο σχολείο, εάν είναι θετικό, θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του ΕΟΔΗ. Σε ό,τι αφορά την ελάχιστη βάση εισαγωγής που εκτιμώ ότι σε αυτήν αναφέρεστε, θα προσθέσω ότι εκτός από αυτή θα ισχύσει και η δυνατότητα του διπλού μηχανογραφικού. Παράλληλα, δηλαδή, θα μπορούν οι υποψήφοι για τις ανώτατες σχολές να καταθέσουν και ένα διπλό μηχανογραφικό για τα δημόσια ΙΕΚ, όπου η εισαγωγή θα γίνεται με τον βαθμό της αποφύτισής τους.
τι γίνεται με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που δικαιολογημένο προξενεί σε κάποιους απορία. Τα παιδιά τα οποία θα εισαχθούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με πολύ χαμηλό βαθμό εισαγωγής, κύριε Καραμέρο, είναι προφανές ότι θα έχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Εάν η πολιτεία για άλλη μια χρονιά εξακολουθήσει να παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει πως για αυτά τα παιδιά η επαγγελματική, ο επαγγελματικός περιορισμός ή επαγγελματική απαξίωση εντός εισαγωγικών απλώς αναβάλλεται για κάποια χρόνια, νομίζω ότι εγκληματεί. Καλό είναι λοιπόν τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τις προδιαγραφές να φοιτήσουν με επιτυχία από την αρχή να το γνωρίζουν και να στραφούν σε άλλη μορφή εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με ταχύτατα βήματα πλέον προχωρά το σχέδιο Ελευθερία προκειμένου έως το τέλος του Μαΐου να έχει χτιστεί ένα επαρκές τείχος ανοσίας κατά του κορονοϊού με τους πολίτες να σειραίουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, ανοίγει η πλατφόρμα για τους άνω των 18 ετών. Ενώ τότε θα αποφασιστεί και η διάθεση όλων των υπόλοιπων εμβολίων εκτός και του Αστραζένεκα στους πολίτες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 44 ετών. Σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα ραντεβού για εμβόλιο που κλείστηκαν μέχρι και τον Ιούλιο, ενώ τα στοιχεία φέρνουν πρώτους τους πολίτες 50 έως 54 ετών που είτε πραγματοποίησαν την πρώτη δόση εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19, είτε προχώρησαν σε προγραμματισμένο ραντεβού. Η προσέλευση των πολιτών στα εμβολιαστικά κέντρα είναι μεγάλη παρά τις μεγάλες θερμοκρασίες. Να ελευθερωθούμε. Να ξεφύγουμε από αυτό. Να ζήσουμε. Η ηλικιακή ομάδα που ακολουθεί είναι των 45 έως 49 ετών με 300.476 εμβολιασμούς ή προγραμματισμένα ραντεβού. Ποιος δεν το κάνει, για μένα είναι έγκλημα. Έχω δει άτομο το οποίο έχει βγει από τον COVID και έχω κλάψει πολύ, όπως τον είδα. 3,5 μήνες στην εντατική, έχει μείνει ο μισός. Μέχρι και την Παρασκευή 7 Μαΐου, οι περισσότεροι εμβολιασμοί έχουν γίνει στον κεντρικό τομέα Αθηνών. Δεύτερη στη λίστα είναι η Θεσσαλονίκη και ακολουθούν ο Βόρειος, ο Δυτικός, ο Νότιος τομέας Αθηνών, ο Πειραιάς, η Ανατολική Αττική, η Αχαΐα, το Ηράκλειο της Κρήτης και τελευταία στη δεκάδα η Λάρισα. Ο συνδυασμός ενός αριθμού 5 εκατομμυρίων εμβολιασμών μέχρι τέλος Μαΐου και περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων που έχουν νοσήσει με τον ένα τον άλλο τρόπο μας πλησιάζει σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τέλος Μαΐου θα γνωστοποιηθεί ο ακριβής σχεδιασμός για τον εμβολιασμό των πολιτών 30 έως 44 ετών με όλα τα εμβόλια πέραν του AstraZeneca. Η ηλικιακή ομάδα 40-44 που είναι η πρώτη επόμενη ομάδα που θα ανοίξει για όλα τα εμβόλια θα είναι προς το τέλος Μαΐου, έτσι τα ραντεβού που θα βρει να είναι τον Ιούνιο. Τα ακολούθως θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες 35-39, 30-34 και θα κατεβαίνουμε ένα πενταετία. Όπως κατεβαίνουμε στον πληθυσμό, έτσι θα φτάσουμε στους 18 και άνω. Για να βρουν ραντεβού να εμβολιαστούν τον Ιούλιο. Οι πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω θα μπορούν να εμβολιαστούν με όλα τα εμβόλια από τον Ιούλιο, ενώ μετά τις 15 Μαΐου θα ανακοινωθεί και το σχέδιο για τους κατοίκων εμβολιασμούς. Καλώς ορίζουμε στο μέσο Skype τον εκλεκτό δημοσιογράφο Μάνο Οικονομίδη. Καλησπέρα Μάνο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Μάνο, έρχεσαι και χρόνια πολλά, φυσικά Χριστός Ανέστη. Έρχεσαι με το άνοιγμα της εστίασης. Το άνοιγμα των οργανωμένων παραλίων, δεν έχουμε μουσική, αλλά ωστόσο είναι πολύ ευχάριστα και θετικά, μάλλον αισιόδοξα τα μηνύματα και για την άρση των απαγορεύσεων και σε άλλες δραστηριότητες. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το οποίο πολύ σωστά λες και τις τελευταίες εικόνες από το ρεπορτάζ με την μαζική προσέλευση κυρίως νεότερων γενιών για τους εμβολιασμούς, νομίζω ότι διαμορφώνεται ένα μοσαϊκό προσδοκίας ότι μπορούμε με πολύ βεβαίως προσεκτικά βήματα και με μια σχετική ανοχή ακόμη προς τη βιασύνη που όλοι αισθανόμαστε, τους επόμενους μήνες να επιστρέψουμε στην κανονικότητα την οποία στηριχθήκαμε εδώ και έναν χρόνο. Νομίζω ότι το στοιχείο της ανυπομονησίας είναι αυτό το οποίο σε ψυχολογικό τουλάχιστον επίπεδο τέμνει οριζόντια όλες αυτές τις δραστηριότητες τις οποίες κατέγραψε και ο Φακό. Βιαζόμαστε να κάνουμε το εμβόλιο για να ξαναπάρουμε πίσω τη ζωή μας. Βιαζόμαστε να ξαναζήσουμε πραγματικά στιγμές του να βγεις έξω με την παρέα σου, με τους φίλους σου, να πιεις ένα καφέ, να πας σε κάποιο εστιατόριο, να ψωνίσεις. Όλα αυτά τα οποία στερηθήκαμε. Το ζούμε, το βλέπουμε και από τις εικόνες από τα διεθνή μίντια, το οποίο συμβαίνει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, όπου έχουν πλέον τρέξει περισσότερο τους εμβολιασμούς ή ακόμη και σε χώρες που δεν έχουν τρέξει και έχουν μέτρα προστασίας ακόμη. Πάντως και εμείς, ως το τέλος. Και εμείς, Μάνο, ως το τέλος του Μαΐου θα έχουν φτάσει, ήδη έχουν κλείσει οι πολίτες 4,5 εκατομμύρια ραντεβού. Δεν είναι πολύ θετικό αυτό το γεγονός?
Απόλυτα, και νομίζω ότι το όλο το κόνσεπτ των εμβολιασμών και το πώς έχει οργανωθεί από την πλευρά του κράτους, το λένε όλοι όσοι έχουν πάει μέχρι στιγμής και έχουν εμβολιαστεί, αλλά και η διάθεση που δείχνουν οι Έλληνες πολίτες να εμβολιαστούν είναι από τα στοιχεία τα οποία μας κάνουν αισιόδοξους και για το μέλλον. Εγώ ήθελα απλά να πω ότι υπάρχει εδώ κίνδυνος στο κομμάτι της βιασύνης, ειδικά με τις εικόνες που είδαμε και από τις παραλίες, αλλά και που είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με τα καταστήματα αλλά και τα μαγαζιά εστίασης, να γίνουν εδώ μικρολάθη χαλάρωσης, τα οποία είναι αναμενόμενα. Απλά πρέπει όλοι να έχουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα αυξημένη, διότι θα ήταν κρίμα τώρα να έχουμε μικρά πισωγύρισμα. Και ένα μικρό σχόλιο για τα σχολεία. Πάρα πολλοί γονείς έχουν μιλήσει για την δυσαρέσκεια που υπάρχει για τους βρεφονηπιακούς, κυρίως σταθμούς που ανοίγουν μετά από μία εβδομάδα, όχι τώρα αυτήν την Δευτέρα 10 Μαΐου, αλλά 17 Μαΐου. Έχουμε όμως και τη δυσαρέσκεια των άλλων γονέων που θα ανοίξουν τώρα τη Δευτέρα, αλλά έχουμε δύο self-test που πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά Δευτέρα και Τετάρτη για την Δευτέρα και την Πέμπτη, σαν σχολικές ημέρες. Νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό το κλίμα το οποίο καταγράφεις και μεταφέρεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι το κομμάτι της εκπαίδευσης ως δραστηριότητα είναι, θεωρώ, κεντρικό στοιχείο κανονικότητας. Φυσικά. Γύρω από την εκπαίδευση και τη ζωή στο σχολείο και εκείνου που έχουν παιδιά, αλλά ακόμη και εκείνου που δεν έχουν, εξυφαίνεται όλη η υπόλοιπη κοινωνική μας δραστηριότητα καθημερινά. Όλο αυτό λοιπόν το διάστημα που τα σχολεία ήταν κλειστά, ειδικά οι νεότερες βαθμίδες, που σημαίνει ότι παιδιά τα οποία ηλικιακά δεν έχουν ακόμη την αυτονομία να σταθούν μόνα τους, έφεραν πίσω και τις δραστηριότητες των γονέων. Γι' αυτό και, όπως πολύ σωστά είπες, υπήρχε η αδειμονία του να ξανανοίξουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρούμε τα πατήματα μας και σε αυτό με τα self-test, διότι εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε να προχωρήσουμε και θα σε δούμε στην συνέχεια του δελτίου μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα της έκθεσης του ΕΟΔΗ, ο αριθμός των διασωληνωμένων μειώθηκε οριακά, καθώς από τους 749 που είχαμε χθες, σήμερα πήγε στους 737. Άλλοι 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο από τις επιπλοκές της COVID-19, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων που εντοπίστηκαν σε όλη τη χώρα είναι 2.461. 1.122 νέες μολύσεις καταγράφηκαν εδώ, στην Αττική, 285 στην Θεσσαλονίκη, 108 στην Αιτωλά Καρνανία. Στις 371 είναι ο μέσος όρος των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Αλλάζουμε όμως κλίμα. Τον δρόμο προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο παίρνει πλέον και επίσημα η ογκώδης δικογραφία για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018. 2 χρόνια και 2 μήνες μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημελήματος για τα λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν στην εθνική τραγωδία με τους 102 νεκρούς, ολοκληρώθηκε η έρευνα του ΕΚ του τακτικού ανακριτή, τον κύριο Μαρνέρη, μετά και την λήψη απολογιών από τους κατηγορούμενους της υπόθεσης και έπειτα από 3 συνεχόμενα όχι της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στο αίτημα του ανακριτή για άσκηση συμπληρωματικής κακουργηματικής ποινικής σε βαθμό σε βάρος θελεκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άλλων αρχών. Στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αυτή και η οποία απαριθμεί χιλιάδες σελίδες, περιλαμβάνονται στοιχεία φωτιά για τις ευθύνες των αρμοδίων πριν και κατά τη διάρκεια της φωνικής αυτής πυρκαγιάς. Πρόκειται μεταξύ άλλων για απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που περίλθαν στα χέρια της δικαιοσύνης μετά την κατάσχεση από τον κύριο Μαρνέρη, του επίμαχου καταγραφικού, από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων. Από τις συνομιλίες αυτές διαφαίνεται ξεκάθαρα όχι μόνο η απουσία του κρατικού μηχανισμού εκείνες τις ώρες, αλλά και το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν για την ύπαρξη των πρώτων από τους 102 νεκρούς πριν από την σύσκεψη που έγινε παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, στην δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι εναέρια μέσα που θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς έμειναν καθυλωμένα. Ο λόγος που έμειναν στο έδαφος ήταν, όπως αναφέρεται, για να παραλάβουν κάποια στιγμή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από την Τρίπολη. Έχουμε τώρα μια ευρεία σύσκεψη εδώ, έχει έρθει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, ο κ. Στος. Μπορείτε να μου δώσετε μια εικόνα, μου είπατε ότι εσείς μπορείτε να μου δώσετε μια σαφή εικόνα για τους νεκρούς. Για τους νεκρούς προς το παρόν, εμείς έχουμε παραλάβει έναν, αλλά υπάρχουν και άλλοι νεκροί τους οποίους δεν έχουμε παραλάβει. Δίνουμε βάση πρώτα απ' όλα σε τραυματίες. Κατάλαβα. Δεν έχουμε όμως εικόνα, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα για τους... Για νεκρούς όχι, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Ξέρω αυτή τη στιγμή για τρεις.
Δεν έχει πάτο όμως το βαρέλι των τουρκικών προκλήσεων. Από τη μία πλευρά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί τη χώρα μας ότι προσπαθεί με το ζόρι να χτίσει καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Και από την άλλη πλευρά, ο Χουλουσί Ακάρ βάζει λάδι στη φωτιά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, βλέποντας προβοκάτσια από την μεριά της χώρας μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως δείχνουν την επί της ουσίας ξεκάθαρη στήριξη προς τη χώρα μας με την παρουσία των F-15 στη Λάρισα. Η Αμερική είναι ο ιδανικός εταίρος για να πείσει την Τουρκία να αποδεχτεί τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, εκτίμησε ο Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη δεξαμενή σκέψη Atlantic Council. Would be the ideal partner that will help persuade Turkey that this corresponds to a better future for Turkey, a more stable future for our region and also a much better United States-Turkish relations. But there are numerous examples. The United States have a lot of leverage in the region, and it's the only power that easily communicates with almost all the sides, and also and is the power that can help enhance the relation between the parties in the region. Ωστόσο, η Τουρκία εμένει στο χαδά της, με τον Μεύλου Τσαβούσογλου να υπογραμμίζει σε συνέντευξή του σε γερμανική εφημερίδα ότι η Ελλάδα ήταν εκείνη που απέφυγε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έγιναν όμηρος των παράλογων και μαξιμαλιστικών απαιτήσεων των Ελλήνων και των Ελληνοκυπρίων. Most, for example, of our differences with Turkey will be very easily resolved if Turkey would subscribe to the United Nations Convention of the Law of the Sea. Την ίδια στιγμή, ο Ερντογάν κατηγορεί την Ελλάδα ότι προσπαθεί να προσεγγίσει με το ζόρι την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Yani Mısır halkını zorla Yunan halkıyla birlikte görmek bizi üzer. Onlarla dayanışma içerisinde olduğunu görmek bizi üzer. Ve bunu da daha önce zaten söylemiştim. Ve şimdi yeni süreç başladı ve bu süreç içerisinde önce istihbarat örgütlerimiz görüşmelere başladılar. Αλλά και ο Χουλουσί Ακάρ κάνει το άσπρο μαύρο. Yunan'ın komşularımız her türlü tahripte, her türlü provokatif eylemde bulunmak suretiyle gerilimi tırmandırmakta, gerilimi arttırmakta ve bundan kendilerince bir takım sonuçlar elde edebileceğini zannetmekte. Yanlış, yanlış. Yunanistan'ın bu şekilde bir yere varamayacağını anlaması lazım. Bizim Libya'da yaptığımız, bunlar iki sene önce yaptığımız anlaşmalar var. Mutabakat muhtıraları var. Bunlardan biri deniz yetki alanlarının sınırlandırması, diğeri de güvenlik ve savunma muhtırası, anlaşması. Bunlara karşı tüm dünya, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tarafından mevcut Libya hükümetine kışkırtıcı bir takım girişimlerde bulunuyor. Fakat işte geçen hafta orada yaptığı, hafta başında yaptığımız görüşmeler, toplantılar sırasında oradaki arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle beraber konuştuk ve bütün balıklar mutabık kaldık. Herhangi bir arıza çıkmayacağını da onlar da bize beyan ettiler ve dolayısıyla biz oradaki 12 Αμερικανικά F-15 βρίσκονται στη Λάρισα και τις επόμενες 2 εβδομάδες θα συμμετέχουν σε ασκήσεις με την πολεμική αεροπορία. Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ήταν στραμμένα χθες τα βλέμματα όλων των επιτελών του ΝΑΤΟ και των διπλωματικών Αμερικανικών αρχών. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιετ, μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Αρχηγό ΓΕΘΑ και ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας έδωσαν το παρόν σε εκδήλωση για την μεγάλη άσκηση Defender Europe 2021 που ξεκίνησε τυπικά χθες. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μετατράπηκε στο πλαίσιο της άσκησης σε ένα τεράστιο hub για την διακίνηση οπλικών συστημάτων, οχημάτων, ελικοπτέρων αλλά και προσωπικού του ΝΑΤΟ και του Αμερικανικού στρατού. Διπλωματικοί και στρατιωτικοί παράγοντες επιθεώρησαν τις προετοιμασίες στον χώρο του λιμανιού για την αποθήκευση και προώθηση εξοπλισμού και υλικού στις δυνάμεις που μετέχουν στην άσκηση. Defender Europe 21 in particular highlights Alexandropolis strategic location and the critical asset that this port represents. Είναι μια άσκηση στην οποία συμμετέχουν δυνάμεις από 26 χώρες, παρακαλώ, επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο της συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα τον μεγάλο, αδιαφυσβήτητο πλέον στρατηγικό χαρακτήρα του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Διαπιστώνουμε για ακόμα μία φορά την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ανεκτήμητη φυσικά υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος της Αλεξανδρούπολης. Έχει δυσαρεστηθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Μάνο με τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ναι, γιατί η Αίγυπτος είναι μια χώρα κλειδί για την περιοχή και επειδή ο κύριος Ερντογάν έχει ένα ανοιχτό μέτωπο, ειδικά την τελευταία δεκαετία, καθώς το ξεκίνημά της και με την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, εκείνος είχε σταθεί πολύ ενεργά στο πλευρό των αδερφών μουσουλμάνων, του κινήματος το οποίο εξέφρασε πολιτικά ο Μοχάμεντ Μόρση, ο προηγούμενος πρόεδρος, ο οποίος έχασε και τη ζωή του στη φυλακή, τον οποίο ανέτρεψε ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Σίση, τότε στρατάρχης του Αιγυπτιακού στρατού. Ο κύριος Ερντογάν καταλαβαίνει ότι χωρίς την Αίγυπτο, σε φάση ουδέτερου παρατηρητή, δεν μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί υπέρ μας στην περιοχή. Γι' αυτό και κάνει κάποιες προωθητικές κινήσεις. Νομίζω όμως ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Βεβαίως από την άλλη, μας έχει συνηθίσει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια που βρίσκεται στην πολιτική ηγεσία της Τουρκίας να έχει ενσωματώσει την παραπλάνηση και κυρίως την απόπειρα διαμόρφωσης μιας ψευδούς πραγματικότητας. Μα και το βλέπουμε και τώρα. Είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε και ο Χουλουσία Κάρ, το άσπρο μαύρο, και ο Μεύλου Τσαβούσογλου. Ακριβώς. Και ας πούμε, ζήσαμε και σήμερα και με την Αγία Σοφία μία ακόμη έστω πρόκληση επίπεδο συμβολισμών. Ακριβώς. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι ο κύριος Ερντογάν, ακριβώς επειδή δεν έχει συνηθίσει να χάνει τις στρατηγικές του στοχεύσεις, βλέποντας τώρα ότι ακριβώς και λόγω της επιθετικής διπλωματίας που έχει ασκήσει η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε πολύ πιο δύσκολη θέση από ό,τι υπολόγιζε και προσδοκούσε, κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν την αγαρμποσύνη ως κεντρικό στοιχείο. Δεν ξέρουμε βεβαίως που θα του βγει, διότι και η διεθνής κοινότητα δεν είναι ακριβώς πολύ συνεπής στις στάσεις απέναντι στην Τουρκία. Νομίζω όμως ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές. Να πούμε ότι μπροστά στην Αγία Σοφία υπήρχε μια μουσουλμανική επιγραφή, Μάνο, σωστά? Ναι, είναι για πρώτη φορά που ουσιαστικά ήθελε να σηματοδοτήσει με το Ραμαζάν η επιγραφή. Έγραφε από ό,τι είδαμε στα τουρκικά μίντια ότι ο Θεός είναι ένας, ανθρώπινη φυσικά, στον Αλλάχ. Είναι στοιχείο πρόκλησης για εμάς. Νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν απευθύνεται και πάλι στο εσωτερικό. Ακριβώς, στο εσωτερικό της χώρας και του πληθυσμού που τον στηρίζει με πάθος εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Για μένα έχει ένα ενδιαφέρον ότι η κίνηση αυτή, η επιθετική προφανώς και προσβλητική, ήρθε μερικές μέρες μετά τη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που δείχνει δηλαδή και σε επίπεδο τάκτ ο πρόεδρος Ερντογάν πλέον δεν έχει φρένα. Δεν έχει. Πάμε να προχωρήσουμε και σε ξαναβρίσκουμε. Περισσότερες και καλύτερες δουλειές, λιγότερες ανισότητες είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει η οικονομική ανάκαμψη μετά την περιπέτεια της πανδημίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την της δεύτερης ημέρας των εργασιών της άτυπης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Η δέσμευσή μας στην ενότητα και την αλληλεγγύη σημαίνει την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω. Πρόκειται να δηλώσουν οι 27 ηγέτες σε κοινό κείμενο για την απασχόληση και την φτώχεια. Στο Πόρτο της Πορτογαλίας, στο δείπνο των 27, μετά την κοινωνική ατζέντα, τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την παγκόσμια περιπέτεια του κορονοϊού βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών της άτυπης σύσκεψης των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φαίνεται να περνά στο επόμενο στάδιο με την επιτάχυνση των εμβολιασμών. Η IP waiver will not solve the problems. Will not bring a single dose of vaccine in the short and medium term. So what is necessary in the short term and medium term? First of all, vaccine sharing. Secondly, export of vaccines that are being produced. And the third is investment in increasing the capacity to manufacture vaccines. On the intellectual property, we don't think in the short term that it's the magic bullet, but we are ready to engage on this topic as soon as a concrete proposal would be put on the table. La priorité d'aujourd'hui, c'est pas les brevets, c'est pas vrai, on se mentirait, c'est la production. Απόψεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας αντάλλαξε με τους ομολόγους του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά την δεύτερη ημέρα της άτυπης συνόδου κορυφής, εστίασε στο πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού λίγο πριν το άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα, ενώ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επανέλθει σε γρήγορους ρυθμούς ανάκαμψης. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε πια στην διάθεσή μας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, το οποίο εκτιμώ ότι θα εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Η ανάκαμψη όμως, η οποία θα ακολουθήσει την περιπέτεια της πανδημίας, πρέπει να είναι μια ανάκαμψη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με περισσότερες και καλύτερες δουλειές, λιγότερες ανισότητες, καλύτερη ποιότητα εργασίας, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μια ανάκαμψη η οποία θα θέσει την καταπολέμηση των διακρίσεων ως πρώτη προτεραιότητα. Οι ηγέτες
των 27 κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετούν δήλωση για την απασχόληση και τη φτώχεια, δηλαδή την κοινωνική πολιτική που θα ακολουθηθεί ως το 2030, με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας να αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση. Το σχέδιο του εγγράφου αναφέρεται στο ότι η κοινωνική διάσταση, ο κοινωνικός διάλογος και η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων βρίσκονταν ανέκαθεν στον πυρήνα μιας ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Κύριο ζήτημα, η μάχη κατά της φτώχειας και της ανισότητας. By the end of this decade, we want at least 78% of adult Europeans that have a job. It is doable if you just look at the large proportion of women who do not have a job today. Με τους ηγέτες να μην συμφωνούν στο ρόλο που θα έχουν οι Βρυξέλλες, Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν και Σαρλ Μισελ τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει κοινωνική μετάβαση και να δοθεί έμφαση στην ανασυγκρότηση της οικονομίας με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Τους τρεις πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αποτελούν η επιτάχυνση των επενδύσεων, η έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και μια νέα εργατική νομοθεσία που θα δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Δύναμη να λέει στον εργοδότη του ότι δεν μπορεί να τον ενοχλεί εκτός ωραρίου όταν εργάζεται με τηλεργασία. Δύναμη να λέω όχι σε οποιαδήποτε κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας και σε απλήρωτες υπερορίες μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργαζόμενων. Η ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας θα έρθει μέσα από τις επενδύσεις και όχι από την κατανάλωση, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας λίγο αργότερα σε ειδικό πάνελ των Ευρωπαϊκών Ηγετών. Spending money during the pandemic to protect jobs is actually a good investment. If that actually means that we take on slightly more debt and have to implement a different macroeconomic policy, that is the right thing to do. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη κάλεσε την Κομισιόν να διατηρήσει τα προγράμματα κατά της ανεργίας. Two points here. Let's make sure we don't withdraw fiscal support too early, and let's make sure the SURE program of the European Commission stays in place. Το ζήτημα της ισότητας των φύλων προκάλεσε τις αντιρρήσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας που ζήτησαν η χρήση του όρου ισότητα των φύλων να αντικατασταθεί με τη φράση «Οι ηγέτες δεσμεύονται να προωθήσουν την ισότητα για κάθε άτομο». Την τελευταία του πνοή, τώρα στα 74 του χρόνια, άφησε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν διασωληνωμένος ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος Κατσανέβας. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είχε διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό στις 19 Απριλίου, 5 ημέρες αφού του είχε εμβολιαστεί με την πρώτη δόση και τα τελευταία 24 ώρα νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο Θεόδωρος Κατσανέβας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947, σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Από το 1989 έως το 2000 κατήλθε ως υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην εκλογική περιφέρεια Β' Αθηνών, συνολικά σε 6 διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Έχει 2 παιδιά από τον πρώτο του γάμο με την Σοφία Παπανδρέου, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, με την οποία χώρισε το 2000, ενώ αργότερα παντρεύτηκε την Γεωργία Τσέτσου, με την οποία απέκτησε 1 κόρη. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και η εκπομπή Αντιπαραθέσεις με τον Κώστα Χαδαβέλα. Καλό σας βράδυ!